Ακολουθούν οι παραδοσιακοί μουσικοχορευτικοί σύλλογοι της πόλης μας. Πλέον όχι μόνο στη σκιά της πανδημίας, αλλά και στη βαριά σκιά της φρίκης του πολέμου στην Ουκρανία, το Ρέθυμνο τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης. Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών αλλά και ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, καταχειροκρότησαν τους παραδοσιακούς συλλόγους και τη μαθητιώσα νεολαία που παρέλεσαν στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη. Να θυμούμαστε όλοι πως ο Θεός μας αγαπά και με την εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ουρανού. Και επίσης να μνημονεύσουμε τους ενδόξους ήρωες και προπάτορες και προγόνους μας, για να θυμούμαστε ότι πάντοτε η ελευθερία θέλει αρετή, τόλμη και θυσία. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος, ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίπλα στους ισχυρούς όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Ιφιλίου, μπορεί να ταινίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Και ειδικά τις εποχές όπου βλέπουμε ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, πέρα από οικονομικές, κοινωνικές, δυστυχώς τελευταία έχουν γίνει και πολεμικές. Άρα θα πρέπει μαζί με την, να είμαστε όλοι ενωμένοι, το έθνος ενωμένο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προκλήσεις. Πιο θερμό χειροκρότημα επισήμων και λαού απέσπασαν οι υπερασπιστές της πατρίδας μας, οι οπλίτες του 547 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού, που πέρασαν σε άψογους σχηματισμούς μπροστά από την εξέδρα των επισήμων στο ύψος του Δημαρχείου. Οφείλουμε να προβάλλουμε την απέτηση των λαών όλου του κόσμου να επικρατήσει, να σταματήσει ο πόλεμος, να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή και να παίξει το ρόλο της επιτέλους η διεθνής κοινότητα, η οποία αποδείχθηκε ανέτοιμη και αδύναμη να αποτρέψει μια τέτοια τραγωδία. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να βρεθεί πάλι πρώτων ευθυνών της, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να γίνει γρήγορα ειρήνη σε όλες τις γωνιές του κόσμου και στην Ευρώπη. Νωρίτερα τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του αγνώστου στρατιώτη.